Θα συνδεθούμε τώρα ζωντανά με το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης. Εκεί βρίσκεται η Λευκή Γεωργάκη και θα μας δώσει στοιχεία για τις πτήσεις και την κίνηση των επιβατών, Λευκή. Δείτε την κίνηση, Μάρα. Είναι απίστευτο. Βρισκόμαστε στο νέο τερματικό σταθμό του αεροδρομίου Μακεδονία και η εικόνα που βλέπετε μόνο θλιβερή θα μπορούσε να είναι. Είναι παντελώς έρημος. Ένα έργο λοιπόν που κόστησε 100 εκατομμύρια ευρώ προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα να διπλασιαστεί η επιβατική κίνηση και οι πτήσεις εδώ στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Και όπως βλέπετε κι εσείς, είναι έρημο λόγω της πανδημίας. Μόνο μειωμένο προσωπικό υπάρχει εδώ στο αεροδρόμιο. Πέρσι το Μάιο, τέτοια εποχή, είχαμε μισό εκατομμύριο ανθρώπους. Μισό εκατομμύριο επιβάτες να περνούν από το αεροδρόμιο και τώρα φέτος το Μάιο έχουμε μόλις 3 με 4 πτήσεις την ημέρα. Ενδεικτικά θα σας δώσω μία κάρτα. Τις πρώτες 18 μέρες του Μαΐου του 2019 πέρασαν από το αεροδρόμιο Μακεδονία 360.000 επιβάτες. Τις πρώτες 18 μέρες του Μαΐου του 2020 πέρασαν μόλις 4.000 επιβάτες. Πτώση επιβατικής κίνησης 98,7%. Μέσα σε αυτή την εβδομάδα, από Δευτέρα μέχρι την Κυριακή που μας έρχεται, θα έχουμε μόλις 36 πτήσεις εσωτερικού. Όλοι εδώ, Μάρα, είναι προετοιμασμένοι και περιμένουν με αγωνία την ανακοίνωση της κυβέρνησης για το άνοιγμα των διεθνών πτήσεων, προκειμένου να πάρει ζωή το αεροδρόμιο αυτό, αλλά και όλα τα αεροδρόμια της χώρας. Τηρούνται πολύ αυστηρά μέτρα αντι-COVID, παντού αποστάσεις, απολυμάσεις, μάσκες. Και όλοι είναι έτοιμοι για το άνοιγμα. Ας ελπίσουμε ότι αυτή η εικόνα θα αλλάξει τους μήνες που θα έρθουν. Να σε ευχαριστήσω, Λευκή.